Βρισκόμεθα 15 μέρες περίπου από το Πάσχα και η Αγία μας Εκκλησία όλες αυτές τις μέρες προδίδει να μας βοηθήσει να πιστέψουμε σε ένα Χριστό τα πέντα Αναστάντα και να μας δείξει ταυτοχρόνως και την πρώτη Εκκλησία. Γι' αυτό παράλληλα με όσα συζητεί το Ευαγγέλιο, ταυτοχρόνως ομιλεί και ο Απόστολος δια των πράξεων των Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων ομιλούν οι ίδιες τι θέλουν να πούν. Τι έκαναν οι Απόστολοι, πώς ενήργησαν οι Απόστολοι, τι αντιμετώπισαν οι Απόστολοι στην πρώτη προσπάθειά τους να μεταδώσουν τον Σταυροφέντα, τα Φέντα, μα και Αναστάντα Χριστόν. Στις δύο ομιλίες τις προηγούμενες μετά το Πάσχα μιλήσαμε για τους αυτόπτας μάρτυρας της Αναστάσεως, τόσον το Θωμά όσον και τα Σμυροφόρους. Στη συνέχεια απόψε το βράδυ, για να μην αδικούμε και την εργασία των Αποστόλων, να μου επιτρέπετε να ομιλούσα και κάτι που να έχει σχέση από τη ζωή των Αποστόλων και από την εργασία των Αγίων Αποστόλων εις τις πρώτες ημέρες της Εκκλησίας μας. Θα ήθελα να φέρω υπόψη τον Πέτρο, ο οποίος αυτός είναι ένα πρόσωπο που δεινοπάθησε στις ημέρες του Χριστού, ένα πρόσωπο το οποίο έφτασε μέχρι κοιλία θάβου. Παράλληλα με τον Ιούδα, που ο μεν Ιούδας απολέστη, αυτός εσώθη. Και αν κανείς θελήσει να ζυγίσει, να πει κανείς, το βάρος της αμαρτίας του Α και του Β, θα βρει ίσως περισσότερο να είναι του Πέτρου από του Ιούδα, μα ο ένας χρησιμοποίησε τη μετάνοια σωστά και τα δάκρυα και σώθη, εν αντιθέσει με τον άλλον, ο οποίος απελπιστής απελθόν απήξατο. Και εντούτοις, ο Χριστός μας, ο οποίος επιβλέπει στην πρόθεση ενός εκάστου ανθρώπου, δεν τον δυσκολεύουν οι αμαρτίες, έχει την δύναμη να αγιάσει τους πάντας και τους πιο αμαρτωλούς ανθρώπους και είναι ένα παράδειγμα κλασικό, μόνιμο, το παράδειγμα του Πέτρου, ότι έγινε και αυτός αρνητής με θόρκου, όπως είπα, φτάσας μέχρι κοιλία σάδου, εντούτοις όμως έφτασε έπειτα μέχρι αυτού του ουρανού να γίνει Απόστολος του Κυρίου και αξιώθη και να μαρτυρήσει γι' αυτόν. Ο Χριστός μας δεν τον απέκλεισε του αποστολικού αξιώματος εφόσον χρησιμοποίησε το δραστικό φάρμακο της μετανοίας. Ουδείς ποτέ, λέει απόλετο ο Ισαάκος Σύρος, το δραστικό φαρμάκο της μετανοίας χρυσάμενος. Δεν το έχουμε υπολογίσει τι είναι αυτό το μυστήριο των μυστηρίων, το φιλάνθρωπο αυτό μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως και το τι δύναμη έχει το δάκρυον στάξαν κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, όπου ισοδυναμεί το λουτρό. Ερχομένη Κυριακή είναι αφιερωμένη για να αποδειχθεί η θεότης του Χριστού σε μια ενέργεια επί ενός παραλίτου, ο οποίος ήταν 38 χρόνια παράλυτος σε μια κολυβήθρα επιλεγωμένη Εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στο Ασέχουσα. Παράλληλα, η Αποστολική Περικοπή είναι αφιερωμένη στον Πέτρο από τα πράξεις των Αποστόλων, όπου και εκεί παρουσιάζονται εξίσου δύο θαύματα. Χριστός και πιστός. Μεγάλη συνεργασία αυτή και δεν μπορεί να εννοήσει ο άνθρωπος αυτή τη σχέση σήμερα. Γράφει στον Ιωάννη ότι είπε ο Κύριός μας: «Εν εκείνη τη ημέρα γνώσαστε πως εγώ εν το Πατρί, σεις εν ημίν, καγώ εν εμί». Εν εκείνη τη ημέρα, λέει, θα γνωρίσετε αυτήν τη σχέση Πατρός Χριστού πιστού. Εμείς δεν ζήσαμε τη ζωή του πιστού σωστά για να δούμε τον ουρανό να κατεβαίνει κάτω κοντά μας. Γι' αυτό ακριβώς το Θεό τον έχουμε κάπου ψηλά στον ουρανό τοποθετήσει. Εκεί δεξιά του
και τον Κύριον ημών σου Χριστόν όπως τον είδε μετά την ανάληψη ο πρωτομάρτης Στέφανος, και εκείνο που λέγει και ειδού εγώ με θυμών πάσα στα σημέρας μέχρι στην τελεία των αιώνων, μας διαφεύγει. Ούτε το ζούμε, ούτε το αισθανόμεθα, ούτε το πιστεύουμε. Και εν τούτης, ο Παύλος όταν ήρθε στα Αθήνας είπε «εν αυτό ζώμεν, κινούμεθα και εσμέν». Θα πρέπει το Χριστό μας να τον φανταζόμεθα πίσω από ένα παραβάν. Εμείς είμεθα από εδώ και αυτός από εκεί, από την οθόνη. Εάν τον τραβήξουμε αυτό τον Περτέ, μπορούμε να μιλήσουμε ενώπιος ενώπιον. Έτσι θα πρέπει να τον φαντάζονται οι πιστοί. Οι μη πιστοί ή οι αμαρτωλοί θα πρέπει να φαντάζονται ότι έχουν βάλει ένα σοβαρό τείχος, ένα τείχος έσχους, και δυσκολεύονται να μιλήσουν με το Δημιουργό τους και με το Σωτήρα τους. Αν το ανασύρουν, θελήσουν να το ανασύρουν, να βγάλουν την αμαρτία από τη μέση, ή την μόνιμον ή την πρόσερον, τότε και πάλι θα έρχονται εις επαφήν. Δυστυχώς αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Ο Χριστός μας είχε πει κάποτε το εξής, το οποίο διαβάζουμε στον Ιωάννη Ιώτα Δέλτα 12. Λέγει «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει». Είπε αλήθεια ή ψέματα? Είπε αλήθεια. Σε αυτή την αποστολική των πράξεων περικοπή, όπως θα έχει περισσώσει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, ο συγγραφέας των πράξεων, βλέπουμε πραγματοποιούμενον αυτό. «Ο πιστεύων εις εμέ», είπε ο Χριστός, «όποιος πιστεύει σε μένα», σωστά. Πιστεύω πάνω απ' παραδίδομαι, δεν κρατώ τίποτα. Η λογική μου πάει στην άκρη, το εγώ μου πάει στην άκρη, τα πάντα δίονται εις τον Θεόν. «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιο», αυτά που κάνω εγώ, «κακίνος ποιήσει και αυτός θα ποιήσει». Έτσι είτε. Ο Χριστός, σε παραδείγμα τι θα δούμε την Κυριακή, εθεράπευσε τον επί 38 έτη παραλυτικών. Από το άλλο μέρος θα δούμε το δούλο του, τον Πέτρο, που πιστεύει στο Χριστό, που πιστεύει στον Κύριό του, στο διδασκαλό του, να θεραπεύει έναν επί 8 έτη επί το κραβάτο του, 9 ονόματι, και ταυτοχρόνως να κάνει και μία νεκρανάσταση, την Σταβιθά. Ψέματα, αλήθειες είναι αυτές. Και μέχρι σήμερα, όπως βλέπετε, οι άνθρωποι οι πιστοί κατορθώνουν θαύματα και επιτελούνται θαύματα γύρω στους πιστούς. Όσοι επίστευσαν έλαβαν και έχουν πλέον ατομικών πειραματισμών, γνωρίζουν, και αυτά τα οποία συζητούμε τώρα τα ξέρουν εις την πράξη. Ναι, είναι αλήθεια. Το κομμάτι το οποίο δανείζουμε απόψε, που είναι της ερχομένης Κυριακής εκ των πράξεων των Αποστόλων, έχει ως εξής. «Εγένετο», λέει, «των Πέτρων, διερχόμενων διαπάντων, κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας λίδαν». Ο Πέτρος εκατήλθε, λέγει, και προς τη Λίδα. Γρηγορότερα, υπήρξε διωγμός, όπως ξέρετε, εάν διαβάσετε μέχρι το Ήτα κεφάλαιο, θα δείτε μεγάλων διωγμών της Εκκλησίας. Έρχεται ο Παύλος επί Συνής εντωμεταξύ και δημιουργείται μια μικρή ανάπαυλα ειρήνης. Μπορεί κανείς να τη διαβάσει, αν θέλει, αυτή τη λεπτομέρεια στο 31ο εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου, του 9ου κεφαλαίου των πράξεων, όπου εκεί λέγει το εξής: «Εμένουν εκκλησίε καθόλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας ήχον ειρήνην». Είναι μετά των διωγμών, τον οποίο κατεξοχήν έκανε ο Παύλος επικεφαλής, και μετά την σύλληψη του Παύλου υπό του Χριστού στην Δαμασκόν. «Ήχον ειρήνην οικοδομούμενε και πορευόμενε εν φόβο Κυρίου εκκλησίε».
και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο και με την χάρη του Πνεύματος του Αγίου επληθύνοντο. Τότε που υπήρξε αυτή η ανάπαυλα της ειρήνης, η ανακοχίου του Σιπίν και έπαυσε ο διωγμός, ο Πέτρος διερχόμενον διαπάντων κατελθείν προς τους Αγίους, τους κατοικούντας εις την Λίδα, όχι θεωρισμένας πόλης, αλλά λεπτομερός προς όλες τις κατευθύνσεις. Σε πόλεις εφορία, σε κομοπόλεις, περνούσε σαν να έλεγε χτενίζοντας το μέρος και αναζητούσε μέσα εκεί στη Λίδα κατεξοχήν τους Αγίους. Άγιοι δεν υπήρχαν ακόμη, Άγιοι ελέγονται οι χριστιανοί. Όπως και σήμερα, και είναι ερώτημα πολλών ανθρώπων αυτό, Άγιοι λέει είμεθα. Λέγει τα Άγια της Αγίης, δεν λέγει τα Άγια στους βαπτισμένους. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που βαπτίζεται είναι μικρός Άγιος, είναι καθαρός, Άγιος πάνω απ' καθαρός, δεκτικός αγιασμού, και ο αγιασμός του αρχίζει από το βάπτισμα και τελειώνει στο μαρτύριο. Αυτοί λοιπόν λέγονται Άγιοι αφενός δια την ονομασία τους, αφετέρου δια τα έργα τους τα Άγια, δια τους δύο λόγους αυτούς. Και οι κλήσεις, όπως γράφει ο Παύλος στον Τιμόθεο στη Β' Επιστολή Α9, είναι κλήσεις Αγία. Εδώ λοιπόν του λέγει αυτούς Αγίους αφενός, και ότι δεν έκανε διάκριση, έφτασε πάση περιπτώσει εις την Λίδαν. Ο Ιερώνυμος, πατήρ των πρώτων αιώνων, λέγει συγκεκριμένως για την χειρονομία αυτήν του Πέτρου, ότι δεν έκανε διάκριση, αλλά όλους τους επισκέπτετο και προς όλους ομιλούσε, τους μεν να στηρίξει στην πίστη, τους δε να τους ανασύρει από την πλάνη και να τους φέρει στην αλήθεια, τους άλλους να τους παρηγορήσει, διότι το έργο του χριστιανού είναι πολύπλευρον. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις, πολλές οι περιπτώσεις και πολλά τα περιστατικά που έχει να αντιμετωπίσει. Πρέπει να είναι χαλίβδινο, σιδερένιος, να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες τις ανάγκες και τις αντικσότητες των αδελφών. Ο Ιερώνυμος για αυτή την ενέργεια του Πέτρου λέγει τα εξής: «Δια του έργου τούτου παρέδωκε παράδειγμα ο Θεομακάριστος Πέτρος εις τους εκκλησιαστικούς προεστώτας, είναι και αυτοί, καθώς εκείνος περιερχόμενοι επισκέπτονται πάντας τους υπό την πνευματικήν αυτήν διοίκηση, αυτών διοίκησην ευρισκομένους, διορθούντες δε τούτων σφάλματα και επιστηρίζοντες αυτούς εις της αρετής την εργασία. Άφησε ένα παράδειγμα εις τους επισκόπους, εις τους πρεσβυτέρους, εις τους διακόνους, μα και στους χριστιανούς, σε όλους. Δεν είμεθα αμέτωχοι εμείς, η εργασία αυτής της διακονίας, της διαδόσεως του Ευαγγελίου και των αληθιών, δεν είναι προνόμιον μόνον των επισκόπων και γενικά του κλήρου ή των θεολόγων, αλλά και κάθε πιστού. Ο πιστός είναι φανός, είναι λιχνία. Πρέπει να είναι επί όρους, πρέπει να είναι επί το μόδιο και να φωτίζει πάντα στην οικία. Και τούτης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι εργασία μόνον των κληρικών, μόνον των ιερωμένων, μόνον των θεολόγων, μόνον των ιεροκηρύκων και ούτω καθεξής. Όχι. Οι πάντες πρέπει να είμεθα μικροί θεολόγοι και να είμεθα εις θέση να απαντώμεν σωστά, να γνωρίζουμε λεπτομέρειες γύρω από τα θέματα της πίστεως. Μα μπορώ, μπορείς κάλλιστα, εάν σταματήσεις να παίρνεις την εφημερίδα, εάν σταματήσεις να στέγεσαι μπροστά στη τηλεόραση ώρες, αν σταματήσεις να κάθεσαι να ακούς το ραδιόφωνο, τα γήπεδα και τα υποδρόμια και τις συζητήσεις στο καφενείο, και αρχίσεις να πάρεις το ιερό πηδάλιο να διαβάσεις ή 2, 3, 5 πατέρας βιβλία των, θα μάθεις πολλά πράγματα και θα μπορέσεις να οδηγείς τον εαυτόν σωστά και να οδηγείς και τους άλλους που είναι στην επηρεά σου, είτε οικογένεια, είτε φίλοι σου, είτε γνωστοί σου, είτε περιβάλλον το οποίο και εσύ σαν άνθρωπος έχεις μία μικρά ακτινοβολία απάνω σε αυτό.
διότι είμαι αδιάβαστη γνώστε όλων των πραγμάτων των άλλων των κατακόσμων, αυτόν όμως όχι, γι' αυτό ακριβώς οι άλλοι φωστήρες, οι αιρετικοί που διαβάζουν καθημερινώς υποχρεωτικώς παρουσιάζονται σε εμάς ως διδάσκαλοι. Παροιμήν λεγόμενοι εχοβίτε υποχρεούνται 3 ώρες την ημέρα μελέτη, το ξέρετε, σχολείο, καθημερινό. Γι' αυτό παρουσιάζονται φωστήρες. Και μας τα λένε απ' έξω, κάθε στιγμή εμείς δεν ξέρουμε τίποτα από μέσα. Αυτό λέει διδάσκει, λέγει ο Άγιος άνθρωπος αυτός, αυτό διδάσκει η συμπεριφορά του Πέτρου στη Λίδα όταν επήγε. Επήγε στη Λίδα. Εκεί στη Λίδα που εισήλθε μας αναφέρει ένα περιστατικό το εξής. Λέγει, έβρε εκεί άνθρωπον τεινά 9 ονόματι, εξετών 8 κατακείμενων επικραβάτο, ως δε παραλελειμμένος. Εκεί που πήγε στη Λίδα βρήκε έναν άνθρωπο, ο οποίος ονομάζεται Ενέας, που είχε 8 χρόνια κι αυτός στο κρεβάτι. Τι ήτο αυτός ο Ενέας, ποια η θέση του, τι γνώσεις είχε, πίστευε, δεν πίστευε, τον έκανε καλά πριν πιστεύσει, τον έκανε καλά μετά την πίστη του, αυτά δεν τα αναφέρει. Προφανώς πρόκειται περί επιστήμου προσώπου, γι' αυτό ηρκέστη το όνομά του. Το όνομά του για τις ημέρες εκείνος ή το ικανόν, το ότι ο Ενέας έγινε καλά ή το ικανό αυτό το πράγμα να ανατρέψει τους πάντας τις ημέρες εκείνες που είχαν κατά του Χριστού και των Αποστόλων και γενικά του Κηρύγματος της Αναστάσεως. Γι' αυτό αισθάνθη ο ιστορικός μόνο να αναφέρει το γεγονός. Δεν αναφέρει τίποτα πιο κάτω. Αναφέρει στη συνέχεια όταν τον συνειδήθη με τον Πέτρο τι είπε ο Πέτρος για αυτόν. Λέγει και είπε Πέτρος αυτό 9 Ιατέσε Ιησούς ο Χριστός ανάστηθη και στρώσον σε αυτό και Θεός ανέστη. Αυτό μου αναφέρει. Του λέγει σε κάνει καλά ο Ιησούς Χριστός. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις, αν έχεις ακούσει, αν τον έχεις γνωρίσει. Σου γνωρίζω λοιπόν ένα πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός, που έχει την δύναμη, την υπερφυστική αυτήν δύναμη. Την παραλυσία σου, οι 8 έτη στο κρεβάτι σου, να την καθαρίσει και να σε σηκώσει. Λοιπόν, από εδώ και κάτω, στρώνε μόνο στο κρεβάτι, στρώνε μόνο σου το τραπέζι, ετοίμαζε μόνο τον εαυτόν σου. Μην περιμένεις τους άλλους να σε ετοιμάζουν. Πάρε το κρεβάτι και ορίστε. Δρόμο. Πώς λέγω ενήργησε όμως, δεν γνωρίζουμε. Αν ενήργησε πρώτης πίστεως αυτού ή μετά την πίστη αυτών. Ο Θείος Χρυσόστομος αυτό λέγει το έκαμε και έλεγχον δίδωση του σημείου το άρε των κράβατων. Ήγουν και έδωκεν απόδειξη του θαύματος την άρση του κρεβάτου. Αυτοί είδαν ότι ένας παράλυτος παίρνει το κρεβάτι στον ώμο. Αυτό το είπε και ο Χριστός στη Βηθεσδά. Άρον το κρεβατό σε περιπάτη. Το λέει και ο δούλος του εδώ. Άρον το κρεβατό. Η διαφορά είναι η εξής. Ότι ο μεν ένας είπε εν ονόματι του. Ο άλλος εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Δεν το κάνω εγώ. Εν ονόματι αυτού σε γύρω εγώ. Ο Χριστός είπε εγώ συλλέγω. Αφέντης, αυτοζωή, διαφορά είναι άλλη, η ενέργεια όμως η ίδια, διαλόγου και ο ένας, αλλά εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, ο μένας τον εαυτόν του, ο άλλος τον του Ιησού όνομα. Προχωρώντας, αναφέρει το εξής, και είδων αυτών λέει πάντες, οι κατοικούντες λίδαν, και τον σάρωνα ήτινες, επίστευσαν επί των Κύριων. Λίδων και Σάρων είναι ένας τόπος, Λίδα και Σάρων είναι ένας τόπος μεταξύ του όρου Σταβόρ και της Τιβεριάδος Λίμνης. Εκεί περίπου έλαβαν χώραν αυτά τα πράγματα που συζητούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι ότι εκείνο που είπε ότι ο πιστεύων είσαι με, α, εγώ ποιο, κακίνος ποιήσει, αυτό έκαναν και οι Απόστολοι. Έδωσε και σε αυτούς δύναμη.
Εν ονόματι όμως του Ιησού Χριστού. Και σήμερα άνθρωποι παίρνουν λίγο λαδάκι και λένε στο όνομα του Ιησού Χριστού, το όνομα της Θεοτόκου, το όνομα ενός Αγίου και κάνουν θαύματα. Φύγει το πυρετός, γίνεται καλά το παιδί, σταματάει, σηκώνεται ο άνθρωπος. Δεν έχουμε τόσες περιπτώσεις σήμερα. Εξακολουθεί αυτή η κατάσταση. Η πίστη είναι κλονισμένη, δεν είναι σωστή. Ή η αμαρτία υπάρχει στη μέση, η οποία δυσκολεύει την επαφή. Και δεν γίνεται η επαφή σωστή και δεν έχουμε τα αγαθά αποτελέσματα. Μέχρι αυτού του σημείου εδώ που σας διάβασα, τα τρία αυτά εδάφια παρουσιάζουν τον Πέτρο να κάνει και αυτός ανάσταση σώματος, όπως έκανε και ο Χριστός μας παράλληλα. Και η Εκκλησία το έχει τοποθετήσει αυτό εκ παραλλήλου να διαβάζεται μεθαύριο, που ο μεν ένας θεραπεύει στη Βηθεσδά, ο άλλος θεραπεύει στη Λίδα. Συνεχίζει τώρα τα υπόλοιπα αποτελέσματα της επισκεψεώς του εις Λίδα. Προχωρεί, λέει, ενιοπηδέτης ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, η οποία είναι πόλης παραθαλασσία της Παλαιστίνης. Εκεί στην πόλη αυτή την Ιώπη είναι μια μαθήτρια, η μαθήτρια Ιησού Χριστού μαθήτρια. Το όνομά της Ταβιθά. Διερμηνοβεμβαίνει δε, αυτή η λέξη Ταβιθά, αν τη διερμηνεύσεις, λέγεται Δορκά. Δορκάς είναι ένα ζώο, όπως ξέρετε, το οποίο φημίζεται δια την οξυδέρκειά του και δια την ταχύτητά του. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα είχε η γυναίκα αυτή, ως αποδεικνύεται από τη συνέχεια, από το ότι είχε και δίκαλα περί τίνους πρόκειται, πού πίστευε, σε ποιον πίστευε, και δεν άφηνε στιγμή, έτρεχε σε κάθε τι για να κάνει το καλό, κατεξοχήν ελεημοσύνη, η οποία ευρέθη η ελεημοσύνη αυτή εις μνημόσυνον της και επέτυχε μάλιστα και την Ανάστασή της την τότε, και ασφαλώς θα επιτύχει και την γενική Ανάστασή της, την εν Χριστώ Ανάστασή της. Λέγει λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα που ερμηνεύεται Δορκάς, αυτή είναι πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επίη. Την παρουσιάζει να είναι γεμάτη η ζωή της, γιατί είχε δίκαλα και το είχε πιάσει σωστά το θέμα. Έχετε δει πολλούς εμπορευομένους, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, δεν προλαμβάνουν να φάνε οι άνθρωποι και το έχουν και το φαγητό και την ανάπαυση και γενικά κάθε τι που πολλές φορές βγαίνει σε ζημιά της υγείας του υπέρ του εμπορίου, υπέρ της εργασίας. Ελέγεται όταν πήγαινε ο Λιβανός στοιχείο 5, 6, 10 πολλές φορές ταχυδρόμους, εμίσθωνε το ταχυδρομείο με ποδήλατα να του πηγαίνουν τα τηλεγραφήματα. Δεν προλάμβανε ο άνθρωπος να φάει, ήταν δυστυχισμένος ζωντανός. Και τούτη δεν την άφηνε τη δουλειά του. Κάποτε που εκτηρίζεται το λέγεται, και του είχε βάλει σαπουνάδα ο Μπαρμπέρης, ο Κουρές, ήκουσε στο ραδιόφωνο ότι ένα του πλοίο ναυαγεί. Και σηκώνεται εκτηρισμένος από τη μία πλευρά, καθαρίζει με την πετσέτα την υπόλοιπη πλευρά αξίριστος και μπαίνει στο αεροπλάνο και πήγε πρώτος αυτός από την ασφάλεια στο μέρος που έγινε το ναυάγιο. Σε πενούμε τους ανθρώπους αυτούς, εμπορεύονται και κάνουν χρήματα για τον κόσμο τούτον, αποταμιεύουν, μακαρίζονται από πολλούς. Ο Χριστιανός τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να κινείται, πρέπει να αφήνει στιγμή, πόσο και για ένα ποτήρι νερό θα πάρει μισθό. Και όχι που θα το ζεστάνει ή θα το κρυώσει, θα το πάρει απλώς από τη βρύση να το δώσει. Κάνει όμως τίποτα. Δεν κάνει. Παίζει το κομπολόι. Σκοτώνει την ώρα του με δεγονάκι. Δίνει το σταυρόλεξο. Κοιτάζει την τηλεόρασή του. Σκοτώνει τον χρόνο. Λες και είναι θηρίο. Και πρόκειται να τον φάει. Δεν το χρησιμοποιεί επαγαθό. Δεν αποταμιεύει. Δεν βάζει στην άκρη. Δεν σκέφτεται ότι είναι καιρός εμπορίου. Ότι του έδωσε μνάς. Ότι του έδωσε τάλαντα. Και θα επιστρέψει να του ζητήσει λόγων πώς θα εμπορεύει. Δεν το ξέρω ότι είναι χρόνος εμπορίας ο κόσμος τούτος.
και χαρά στον άνθρωπο ο οποίος απολυτευτεί κατά αναλογία, που τις δύο θα τις κάνει τέσσερες, ή τα δύο τάλαντα θα τα κάνει τέσσερα, ή τα πέντε θα τα κάνει δέκα. Πήρε το τάλαντο και το έχωσε στη γη. Γύρω από το σαρκείο του, σαν σπόλικα συνείδητα εκεί πέρα, έχει βγάλει τη σύνταξή του, έχει κάνει κάτι εξασφαλής κλπ. Ας τους σας σέγονται, ας τους σας σκοτώνονται, ας... Τόσα δουλειά υπάρχει. Τόσο μέτωπο υπάρχει. Τι δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος, τι δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Να προσέρχεται και μόνο. Αν δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, προσφέρει τη μεγαλύτερη ελεημοσύνη στον εαυτό του. Διότι αν κατορθώσει ο άνθρωπος να σώσει μια ψυχή, δια της προσευχής του, σώζει ψυχή είναι εκ θανάτου και καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Ταυτοχρόνως δεν λέγεται και σοφός, διότι σώζει ψυχά. Δεν είναι ρήτρα δολαρίου η ψυχή και το δολάριο κλονίζεται και η στερλίνα χάνεται και τα πάντα εξαφανίζονται. Οι ψυχές όμως δεν χάνονται, διότι έχουν ρήτρα αίμα Χριστού, αίμα Δημιουργού, το οποίο δεν εξαφανίζεται. Η γυναίκα αυτή έχει μείνει εδώ πλαισιωμένη με τα έργα της και με τις ελεημοσύνες της. Είναι χαρακτηριστικό. Πιο κάτω μάλιστα αναφέρει ότι όταν αυτή η γυναίκα απέθανε, παρουσιάσαν στον Πέτρο όλες αυτές οι ψυχές που είχαν ευεργετηθεί, άλλες επεδείκνυαν τα ρούχα που η ιδία είχε υφάνει, άλλες που είχαν αγοράσει, και όλα αυτά εκλώνησαν τον Πέτρο. Το συνεκίνησαν σε βαθμό τέτοιο που έβαλε το γόνατο κάτω και παρακάλεσε τον Χριστό να επιστρέψει η ψυχή και επέτυχε την ανάστασή της. Το θέμα λοιπόν αυτό της ελεημοσύνης θα έπρεπε να γίνει βίωμά μας. Θα ήθελα να σας μεταφέρω μερικές γνώμες ενός Αγίου ανθρώπου. Πρώτον, ο οποίος λέγεται Ισαάκ Σύρος. Δεν έχει κανένα συμφέρον. Ομιλεί εκ πνεύματος Αγίου αντικειμενικά πώς έχει το θέμα αυτό και χαρά στον άνθρωπο ο οποίος το λαμβάνει υπόψη. Λέγει λοιπόν, σπήρε την ελεημοσύνη εν ταπεινώσει και θερήσεις έλεον εν τη κρίση. Για σκέψη το. Όχι να ελεήσεις τον άλλον για να τον υποχρεώσεις, για να τον έχεις σαν σκυλάκι να κουνάει την ουρά του όταν θα σ' αρέσει εσένα, να είσαι ο ευεργέτης και αυτός να είναι ο ευεργετούμενος. Όχι. Να ντρέπεσαι εσύ που θα δώσεις και να ξεχάσεις εσύ που θα δώσεις. Σε αυτή την ενέργεια της ελεημοσύνης, του ελεημένου και του ελεήμονος, χρειάζεται μία λησμονιά και μία ενθύμηση. Ο μεν δίδων να λησμονεί, να ξεχνάει. Ο δε λαμβάνων να μην λησμονεί, να μην ξεχνάει. Διότι ο σατανάς έχει την δύναμη από το βάρος της ελεημοσύνης να σε συμπαρασύρει και να χάσει και την ψυχή σου ακόμη. Αν δεν δεις ως επιθυμεί ο εγωισμός σου τον ευεργετούμενό σου να σου πολιτεύεται. Εδώ λοιπόν λέει σπήρε, και όταν ο άνθρωπος σπήρει δεν περιμένει και εισφορά πολλά κισμένη υπό την γη, και ένα και δύο και τρεις και πέντε και εφτά και οχτώ μήνες. Για σκεφτείτε τους ανθρώπους που σπήρουν στα ορεινά των σπόρων τους, που τον παίρνουν από το αμπάρι τους και τον ρίχνουν εκεί κάτω από το Σεπτέμβριο και πέφτουνε δεκάδες μέτρα χιόνια και παγετή επάνω, και μόνο τον Μάιο, τον Ιούνιο παρουσιάζεται από εκεί κάτω, όταν τίκτονται οι χιόνες, όταν αλλάζουν τα πράγματα της φύσεως, τότε βγαίνει από εκεί κάτω. Πού ήσουν εσύ? Κάτω εδώ ήμουν αθαμένο. Ναι, και τότε εφύτρωσε και έφερε καρπόν εκατοπλασίωνα. Έτσι είναι η ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη δεν πρέπει να δίεται για το θεατίνε της ανθρώπου. Να μην δίνεται για να γραφτεί το όνομα μεταξύ των δωρητών ή των ευεργετών. Να μην δίνεται για να υποχρεώσει. Να δίνεται από ανάγκη. Αισθάνομαι εγώ την ανάγκη να ελεήσω. Αισθάνομαι εγώ. Ποιος Χρυσός το μοθέτα εσύ, έκαναν οικονομία όλη τη βδομάδα και αυτοί τα έλεγαν όπου ή το ανάγκη. Και πόσες ανάγκες δεν είναι. Απόψε το βράδυ έχω 2-3 σημειώματα περιστάσεων. Ούτε καν εμείς τα βλέπουμε από μακριά τα γεγονότα αυτά. Και τούτης είναι μια ευκαιρία να σπείρουμε. Πού να σπείρω εγώ? Δεν έχεις να σπείρεις και εν τούτης, διότι δεν έχεις δικό σου χωράφι, πας και ζητάς δανεικό χωράφι να το σπείρεις. Και πας και νοικιάζεις. Και πας και γίνεσαι μισθακάτορας. Και δουλεύεις ξένα για να αποδώσεις.
Γιατί δεν βλέπεις και των πτωχών και των έχοντα ανάγκη, ελεημοσύνη πνευματική ή ηλική, σαν να χωράφει που σπείρεις, και όχι δεν θα θερήσεις, θα θερήσεις οπωσδήποτε. Διότι οτιδήποτε κι αν σπείρεις, οτιδήποτε κι αν εμπορευτείς, οποιοδήποτε κεφάλαιο αν διαθέσεις, δεν έχεις εμπιστοσύνη αν κερδίσεις. Υπάρχει εκδοχή ένα να κερδίσεις και 99 να χάσεις. Εδώ όμως το θέμα αυτό θα κερδίσεις οπωσδήποτε. Έστω και αν τα δώσεις ένα λοποδίτη, έστω και αν τα δώσεις ένα απατεώνα, θα κερδίσεις οπωσδήποτε. Διότι ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Όχι ελεή Θεόν, δεν έχει ανάγκη από έλεος ο Θεός. Δανείζει. Του τα δίνει δανεικά. Σαν να βλέπει το χέρι του αυτού. Αν υπατήσεις, ο Θεός θα σε πληρώσει αν υπατήσεις. Για διαβάσε του Αγίου Ιεών του ελεήμονος το βίο. Σαν ένας πονηρός προχωρούσε ο Άγιος σε αυτή τη λεωφόρο. Του πήγαινε μπροστά, του ζητούσε. Δώσε, έλεγε. Ξανά του πήγαινε απ' τ' άλλο στενό, ξανά πήγε μπροστά. Δώσε, του λέγε του διπλανού που είχε μαζί του το διάκονο. Προχωρούσε. Λέει, σεβασμιότατε, λέει. Αυτό ξανά. Δώσε. Δώσε, δώσε. Δώσε. Νίκα εν το αγαθό το κακό. Μπορεί να δίδει. Δίδει. Αλλά εμεί δεν είμαστε δυνατοί, γι' αυτό δεν δίδουμε. Και αυτό πρέπει να μα ελέγχει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέγει εδώ, εγώ σα το φέρω υπόψη. Πήρε την ελεημοσύνη εν ταπεινώσει. Εν ταπεινώσει. Θα πας κρυφά σαν τον Ανικόλα να τα ρίξεις μέσα. Να αφήσεις το πακέτο σου. Να αφήσεις το δέμα σου. Να στείλεις ανώνυμα την επιταγή σου. Να στείλεις το γράμμα σου το σφραγισμένο ανώνυμο κλπ. Στείλε εν ταπεινώσει. Και φέρεις θερήσεις έλεον. Εν την κρίση. Εν την ημέρα εκείνη θα σταθούν μπροστά οι ελεημοσύνες που έχει κάνει. Και θα μαλακώσουν το δίκαιο κριτή που θα είναι αδυσόπιτο σε εκείνη τη ημέρα ενώπιον των αμαρτιών μας. Και συνεχίζει ένα άλλο ωραίο και λέει: «Ενείς απόλεσας το αγαθόν, εν αυτής πάλι κτίσε αυτό». Εδώ είναι μια λεπτομέρεια και θεώρησα καλό να το βάλω. Δεν έχει σχέση με αυτό που συζητώ, όμως έχει σχέση με πολλούς. Και συνεχίζει, ο βολόν χρεωστή στον Θεό, ου δέχεται εσού ανταυτού μαργαρίτην. Πολλοί κάνουν ελεημοσύνη. Γιατί? Να καλύψουν αμαρτίες. Να μην την εξομολογηθεί την αμαρτία ή να μην τη σταματήσει την αμαρτία, να μην το κρεμίσει το παράνομο κρεβάτι, να μην τη χαλάσει την πορνεία ή την ηχεία ή την αδικία, κάνει ελεημοσύνη. Δεν τη δέχεται, λέει, αυτή τη ελεημοσύνη ο Θεός. Καταλάβατε? Για ακούσε το εδώ πέρα. Ήον την σοφροσύνην απόλεσας, ου δέχεται εξού την ελεημοσύνη. Έγινε, λέει, άτιμος. Δεν δέχεται, λέει, την ελεημοσύνη σου. Ο Θεός σου επιμένοντος την πορνεία, την ηχεία, εν τη αδικία, ου δέχεται την ελεημοσύνη σου. Θα κάνεις έλεος πρώτα στον εαυτό σου. Θα μετανοήσεις, θα εξομολογηθείς και τότε θα δεχτεί την ελεημοσύνη σου. Γιατί πολλοί έχουν τη γνώμη ότι θα μπορέσουν να καλύψουν τις αμαρτίες των εκείνες που πρέπει να εξομολογηθούν ή να σταματήσουν να τις κάνουν δια της ελεημοσύνης, ότι θα τις καλύψουν. Δεν καλύπτονται αυτές. Πολλά πράγματα τα οποία μας έχουν διαφύγει, πολλές περιπτώσεις που θα έπρεπε πολλοί να έχουμε κατακριθεί και οι πνευματικοί να μας έχουν βάλει κανόνα επί θανατίου κλίνης, αυτά τα θέματα καλύπτει. Όχι εγώ να συνεχίσω να αδικώ και από το άλλο μέρος να κάνω ελεημοσύνη. Δεν τη λαμβάνει υπόψη. Αυτή η ελεημοσύνη δεν μπορεί να παρουσιαστεί εν ημέρα κρίσεως ως υπεράσπισής μας. Αυτό λέγει ο Άγιος άνθρωπος αυτός εδώ και αυτή τη διάκριση θέλει και κάνει. Ένας συνέσιος επάνω στην ίδια σκέψη λέγει: «Ιατροί των τραυμάτων της ψυχής μας εισήν υπαίνητες». Ακούτε, υπαίνητες είναι, λέει, ιατροί των τραυμάτων της ψυχής μας, φάρμακα ημίν παρέχουσι τας αυτών χείραν. Βλέπεις την χείραν του παίνητος, τη χείρα του ορφανού, είναι, λέει, γιατρού χείρ που σου θεραπεύει τα τραύματα της ψυχής σου. Εάν ελεημοσύνες τας αμαρτίας σου, συγγνώμη, εν ελεημοσύνες τας αμαρτίας σου λύτρωσε και τας ανομίας σου εν εκτιρμής πενήτων. Είναι λόγια
σκληρά. Θα πει κανείς, καλά είναι αυτά, αλλά πρέπει να έχεις να δίδεις. Άμα έχεις και δίδεις, δεν έχεις μεγάλο μισθό. Όταν δεν έχεις και δίδεις, όταν εκ του υστερήματος δίδεις, τότε έχεις μεγάλο μισθό. Δεν είναι όπως τα φανταζόμεθα εμείς. Δεν περιμένει ο Χριστός να γίνουμε ονάσιδες για να δώσουμε. Διότι η ελεημοσύνη δεν έγκυται στο να δώσω ένα πενιντάρι, ένα κατοστάρι, ένα δεκάρικο, ένα κοστάρι, ξέρω εγώ τι. Έγκυται και στο να παρασταθώ στον άλλον. Να φυλάξω το παιδί της άλλης να πάει στην εκκλησία. Να τη βοηθήσω εγώ να της μεταφέρω κάτι. Να της παρασταθώ εγώ. Τη βοηθήσω εγώ να το πάω στο σχολείο εγώ που έχει το άλλο και δεν μπορεί να τρέξει να το πάει στο σχολείο αυτή. Είναι χίλιες δυο περιπτώσεις. Να γρυπνήσω εγώ δίπλα στον άρρωστο απόψε. Να πάω εγώ σε μια δουλειά που δεν μπορεί να πάει αυτό ή αυτή. Είναι χίλιες άλλες περιπτώσεις. Μπορώ να ελεήσω πνευματικό. Είναι χίλιες περιπτώσεις που γίνεται το έλεος. Για τον άνθρωπο είναι διτός. Είναι και υλικός, είναι και σωματικός. Έχει ανάγκη λοιπόν και το σώμα και το πνεύμα από έλεος. Και ο άνθρωπος μπορεί να ευεργετήσει. Δεν έχετε υπόψη σε εκείνο το ωραίο του λαού. Τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου φάτο. Εμείς κοιτάζουμε τι θα πάμε στο χέρι. Για να μας δει ο άλλος με τι έχουμε στο χέρι. Δεν έχω τίποτα για το χέρι, μα έχω την ψυχή μου γεμάτη. Τι είπε σε ένα άλλο μέρος ο Παύλος. Χρυσίον λέγει και αργύριον δεν έχω. Μπορώ όμως να σε κάνω καλά. Και τον έκανε τον ποτέ χολόν, τον έκανε καλά. Εν ονόμα του Ιησού Χριστού να περπατήσει. Να το λάβουμε σοβαρός υπόψη. Διότι πολλοί το θέμα της ελεημοσύνης δεν το έχουμε βάλει. Βάζουμε στο κουμπαρά για να πάμε εξοχή. Βάζουμε στο κουμπαρά για να κάνουμε τα δώρα μας. Βάζουμε στο κουμπαρά για να πάρουμε στο εγγονάκι, στον Α, στο Β, στο Γ. Για τους αδελφούς του Χριστού δεν βάζουμε στο κουμπαρά. Και δεν στερούμεθα τίποτα. Δεν θα το φάω το γλυκό αυτό. Δεν θα πάω με το πούλμαν. Θα πάω με τα πόδια. Δεν θα το πάρω εκείνο. Δεν θα το πάρω το άλλο. Δεν θα το κάνω το άλλο. Για να μου μείνει κάτι, για να κάνω κι εγώ μια αγαθοεργία. Ναι, θα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Θα το αισθάνεται ανάγκη ο άνθρωπος να το κάνει αυτό το πράγμα. Θα πάρει το μισθό του. Θα πάρει τη σύνταξή του. Αμέσως θα βγάλει. Από εκεί πέρα. Έστω να γίνει Εβραίος, να βγάλει το 10%. Να αποδεκατήσει, αν δεν μπορεί να δώσει παραπάνω. Ποιος το βάλε αυτό, ποιος το έλαβε σοβαρός υπόψη. Ποια γυναίκα έχει το φλιτζανάκι μέσα στην κουζίνα εκεί να βάζει. Να πάρει 100 γραμμάρια λιγότερο κιμά. Να πάρει λίγα αχλάδια λιγότερο. Να πάρει λίγο φρούτο λιγότερο. Να πάρει λίγο παγωτό λιγότερο. Να πάρει λίγα λιγότερα. Και να μην τα γεμίζει και του ζενεκέδες και τρώνε γάτες και τρέφονται. Και να πεθαίνουν τα παιδιά από την πείνα. Ποιος το έκανε αυτό το πράγμα. Ποιος πήγε να ρωτήσει στα νοσοκομεία, τα άπορα τμήματα εκεί, τι ανάγκες έχουν εδώ. Ποια δεν έχει να πάρει, ποιο δεν έχει να πάρει τα φάρμακα να τα πάρουμε εμείς. Και αν δεν μπορεί να τα πάρει ένα, να τα πάρουμε δύο, τρεις, πέντε μαζί. Γίνονται αυτά, δεν γίνονται. Υπάρχει πολλή δουλειά. Αλλά υπάρχουν και πολλοί τεμπέληδες, γι' αυτό υπάρχει πολλή δουλειά. Διότι αν δεν υπήρχε τόσο τεμπελιά και τόσο αδιαφορία για τη σωτηρία στη δική μας, οι άλλοι αν το καταλάβουν θα σώσουν την ψυχή τους και την παινία τους και την ανάγκη τους. Αρκεί να το καταλάβουν, διότι αυτό είναι ένα μέσο όπως ήταν στο Λάζαρο, αν θυμίστε εκεί που μιλούσαμε τότε. Εν πάση περιπτώσει, μου κάνει αίσθηση και γι' αυτό στάθηκα στο σημείο αυτό και σας μετέφερα και τις γνώμες αυτών των Αγίων ανθρώπων για να τις ξέρετε κι εσείς να μην πλανάστε καμιά φορά και να μην τα κάνετε μόνο κομπόδεμα. Οπωσδήποτε πρέπει το δάκρυ, η ανάγκη, το φάρμακο, τα πάντα να βρεθούν και να σταθούν. Διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι οι ευεργέτες της ψυχής μας, όπως πολύ χαρακτηριστικά μας τα αναφέρει εδώ. Εν πάση περιπτώσει, εγγύς δεούσης Λίδας είναι η Ιώπη, κοντά στη Λίδα. Οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος είναι στη Λίδα και απέστειλαν δύο άντρας προς αυτόν, παρακαλούντες μη οκνήσε διελθύν έως αυτόν. Μην αργήσει να πάνε να γυρίσει γρήγορα που τον θέλουν. Δεν του είπανε τι συμβαίνει όμως. Αυτός αναφέρει αναστάζεται Πέτρος, συνήλθε να αυτής. Σταθείτε να πάμε μαζί. Εμείς είμαστε περίεργοι πολλές φορές. Δεν τη θέμεθα στην υπηρεσία του άλλου χωρίς ερώτημα.
θα το ρωτήσουμε, θα το εξετάσουμε και θα δούμε εάν μας θεραπεύει το εγώ, μας ικανοποιεί, δεν φύγει το συμφέρον μας, δεν είναι εις βάρος της όλης εργασίας μας, του κόπου μας, της υγείας μας. Εδώ τον βλέπουμε χωρίς καμιά συζήτηση και χωρίς να του πούνε γιατί, τι τον θέλουν. Ο άνθρωπος σηκώθηκε και επήγε. Όταν πήγε εκεί, βρέθηκε μπροστά σε μια νεκρά γυναίκα που την έκλεγαν οι ευεργετημένοι άνθρωποι. Οι ευεργετημένοι άνθρωποι. Αναστάθη λοιπόν, λέει ο Πέτρος, συνήλθεν αυτής και παραγενόμενον ανήγαγον εις το υπερόν. Το ανεβάσανε πάνω σε ένα μπατάρι, όπως τα λέγαμε, και παρέσαν αυτό πάσε εχείρε, κλαίουσε και επιδεικνύωσε χιτώνας και ημάτια όσα επί με ταυτόν ούσα ειδωρκάς. Ειδωρκάς δεν ελεούσε και έμεινε αφιψηλού, αλλά συγκατέβαινε με ταυτόν ούσα. Επήγαινε και στο καλύβι της χείρας, του ορφανού, του αδυνάτου, του αρρώστου. Ήταν μια γυναίκα που ζούσε μέσα στις ανάγκες τους και στο περιβάλλον τους, ώστε όταν τους έφυγε ο αγγελός τους. Τους έφυγε ο ευεργέτης τους. Έφυγαν τα μάτια των τυφλών και οι πόδες των χολών και οι χείρες των άλλων, των κολών. Καταλάβατε. Λοιπόν, το αισθάνθησαν αυτό το πράγμα. Αυτή ζούσε μέσα εκεί. Και ξέρετε, η παρησία ενός ανθρώπου, έτσι και με δυο λόγια παρήγορα, όχι πάντοτε και με το χέρι στη τσέπη, αλλά με δυο λόγια παρήγορα, η συμπαράσταση αυτή είναι, όπως είπα γρηγορότερα, ένα στήριγμα μεγάλο στον πιστό. Το θέλει. Ο Χριστός μας σε μια στιγμή αγωνίας, αν θυμίστε, τι τους είπε τη Μεγάλη Πέμπτο βράδυ. Μείνετε με θυμόν. Τους είχε ανάγκη. Σαν άνθρωπος το αισθανότανε. Και αυτοί δεν μπορείγαν. Σατανάς εκάστησαν πάνω στα μάτια τους και τους τα έκλεισε. Δυο φορές. Μείνετε με θυμόν. Είναι μια βραδιά δύσκολο για μένα από το βράδυ. Σας έχω ανάγκη, συντροφιά. Μια ψυχική συμπαράσταση. Και το έχει ανάγκη ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Και το αισθάνεται. Και τούτοις όμως εμείς δεν παρεστεκόμεθα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και όταν ο άνθρωπος είναι ψυχρός προς τον συνάνθρωπον, και η κρίση θα είναι ψυχρά προς αυτόν, δεν θα είναι με έλεος όπως λέμε. Εκβαλών δε έξω πάντας, προσέχτε λεπτομέρεια, τον παρουσίαν στο υπερόν και του παρουσίασε μια νεκρά. Να σου όλοι κλαίγανε, αυτό και αυτό συνέβη, μάλιστα, ορίστε έξω. Και εκβαλών έξω πάντας ο Πέτρος, θύστα γόνατα προσήφξατο και επιστρέψας προς το σώμα είπε τα βυθά ανάστηση. Τους έβγαλε όλ έξω. Τι διδάσκει η μεγαλυτέρα, σοβαροτέρα, δυνατοτέρα, θερμοτέρα προσευχή γίνεται όταν ο άνθρωπος είναι μοναχός. Είναι πολύ πλάνη ότι μπορεί να προσευχηθεί ενώπιον άλλων δυνατά. Δεν λέγω για τις εκκλησίες. Δεν λέγω εκεί που είναι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν όλοι, που εγώ αντιπρόσωπο εκεί και προσεύχεται, αλλά στις ιδιωτικές μας προσευχές, στις μεμονεμόνες προσευχές, στις ανάγκες τις μεμονωμένες. Δεν μπορεί ποτέ ο άνθρωπος να προσευχηθεί. Ή θα κοιτάζει τι λένε οι άλλοι τώρα που εγώ δακρύζω, ή θα προσέχω και μισός από εκεί πως τα λέγω και αν τα λέω καλά που τα ακούγουνε άλλοι. Θα πρέπει να κλειστώ στο δωματιό μου, να μείνω εγώ μόνος με το Θεό μου, να παλέψουμε οι δυο. Να κάνουμε δηλαδή εκείνο που έκανε ο Ιακώβ όταν επέστρεφε και εφοβήθηκε τον αδελφό του τον Ισάβ, που έδιωξε τους δικούς του, πέρασε τους πάντας πέρα από το ποτάμι και αυτός έμεινε από εδώ από το ποτάμι όλη τη νύχτα και πάλευε με το Θεό και τέλεια νίκησε το Θεό στα ξημερώματα. Αυτό πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Δεν κοίταζε, η νεκρά ή το μπροστά του. Δεν την κοίταζε, κοίταζε τον ουρανό. Έπειτα γύρισε και την κοίταξε, όταν τελείωσε την προσευχή του από τον ουρανό, τότε γύρισε και την κοίταξε και τη διέταξε. Και τι λέγει τα βυθά, ανάστηση. Χαρακτηριστικά αυτά. Και τα βυθά ήκουσε σαν να κοιμάται και εξύπνησε και σηκώθηκε. Και τη δίνει το χέρι του και τη σηκώνει. Έκαμε δύο αναστάσεις. Έκαμε ανάσταση ψυχής και ανάσταση σώματος. Την ανέστησε εκ του τάφου και την ανέστησε και εκ του κραβάτου, του νεκροκραβάτου. Και από το ένα μέρος της σήκωσε σωματικός και από το άλλο μέρος της σήκωσε πνευματικός. Πνευματικός της σήκωσε τη βοηθεία του Χριστού. Δεν το μπορούσε εκείνο αυτός. Αυτό που δεν μπορεί αυτός,
το κάνει εκείνος που είναι επάνω. Και αυτό που μπορώ να κάνω εγώ να τη σηκώσω από κάτω, το κάνω εγώ. Δεν θα πρέπει να τα αναθέτουμε εκείνα που μπορούμε εμείς στο Θεό, εκείνα που δεν μπορούμε εμείς στο Θεό και εκείνα που μπορούμε εμείς στον εαυτό μας. Γι' αυτό να επανέλθω στα εμβόλια που μπορούμε να τα κάνουμε, μην δεν τα κάνουμε. Δεν παίρνουμε να τα κάνουμε ο Θεός στα εμβόλια. Εκείνο που μου έθεσαν στην αρχή. Καταλάβατε. Αυτό έκαμε και στην περίπτωση της Αναστάσεως του Λαζάρου. Πόσο το Λάζαρο τον ανέστησε, τα χέρια του δεν τάλισε. Λύστε του λέει τα χέρια. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς. Να τον αναστήσετε δεν μπορείτε. Και συνεχίζει εδώ επιγραμματικός και το κλείνει ωραία και όμορφα. Η δε ήξε λέει τους οφθαλμούς αυτής και η δούσα των πέτρων ανεκάθησε. Δούς δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτήν. Έδωσε το χέρι της και την ανσήκωσε και από το κρεβάτι. Φωνή σας δε τους Αγίους, τους Χριστιανούς και τα σχήρα παρέστησεν αυτήν ζώσαν. Ορίστε. Γνωστόν δε γένετο καθόν στη σιώπη και πολλοί επίστευσαν επί των Κύριων. Γένετο δε εν ημέρες εκείνες μήνε αυτόν εν ιώπη παρά την Σίμωνα Βυρσή. Εδώ είναι που εφιλοξενήθη στην Ιώπη ακόμη ο Πέτρος, που είναι ένα άλλο περιστατικό που έχει σχέση με την υπόθεση του Κορνηλίου, αν ενθυμίστε, του εκατοντάρχου, του πρώτου χριστιανού εξ Εβραίων, εξ Εθνών. Εξ αυτών λοιπόν αποδεικνύεται η δύναμη της πίστεως, η δύναμη και η παρησία των ελεημοσυνών και των αγαθών έργων και η ταπείνωση όλης αυτής της εργασίας. Πολλοί έχουν τη γνώμη ότι εφόσον βρίσκονται στην ανάγκη να λαμβάνουν, δεν είναι μέσα στο μέτρο αυτό. Ότι το κήρυγμα το απόψινό και αυτά που θα λεχτούν την Κυριακή από άμβωνος, που θα μας πει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, έχουν σχέση με τους ανθρώπους που θα πρόκειται να δώσουν. Εμείς που θα έχουμε λαμβάνει, που πάντοτε είμαστε άνθρωποι της ανάγκης, δεν είμαστε μέσα στο θέμα αυτό. Όχι, είμαστε μέσα στο θέμα αυτό. Και να έχεις την ανάγκη να λάβεις, να πιστεύεις ότι δεν είσαι άξιος και με ταπείνωση να λαμβάνεις. Όχι με δικαίωμα να λαμβάνεις. Είσαι πιο άξιος στα μάτια του Θεού. Κάποτε προετών όσοι είμαι θα μαζί θα ενθυμίσετε ένα παράδειγμα που είχα πει μιας γυναικός πολύ πτωχής αλλά ταπεινής πως την ήμιψε ο Κύριος. Λέγεται ότι μία μέσα στην επετία της που χτυπούσε από πόρτα σε πόρτα με φόβο Θεού όμως όχι υποχρεωτικά ότι είσαι υποχρεωμένος να μου δώσεις έστω κι αν έχω ανάγκη, χτύπησε και μια πόρτα ενός πλουσίου. Όσοι είστε αυτοί δεν έχουν ούτε στο γυλαίκο ούτε στην τσέπη χρήματα. Και ψάχτηκε και δεν βρήκε τίποτα. Δεν έχω λέει ψηλά. Καλά χοντρά δεν έχει, για το λένε πολλοί. Δεν έχω ψηλά για την εκκλησία, λες και τα περνάει τα χοντρά η εκκλησία. Δεν έχει ψηλά για τον έχοντα την ανάγκη τον επέτη, λες και δεν έχει. Δεν τα περνάει τα χοντρά αυτός. Πρέπει να είναι όλο ψηλά, τρίπιε δεκάρες και κοσαράκια. Εν πάση περίπτωση. Αυτή είναι η παρένθεση δικιά μου. Ο άνθρωπος εκοιτάχθη, δεν είχε τίποτα. Περίμενε τι λέει, μη φύγει. Και πάει μέσα και της κάνει μία επιταγή. Από τις καταθέσεις του στην τράπεζα, είχε βάλει ένα ποσό. Και λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν έχω χρήματα αυτή την ώρα. Πάρε το χαρτί αυτό και όταν περάσεις σε όποια τράπεζα ή υποκατάστημα αυτής της τράπεζης θα μπορείς να το ξαργυρώσεις. Με συγχωρείς θα σε βάλω σε αυτό το κόπο. Το πήρε αυτή το χαρτί, να το διαβάσει δεν ήξερε. Το πήρε μπας περιπτώσει, το έβαλε σε μια άκρη εκεί, σου λέει κάπου θα δοθεί ευκαιρία να δούμε τι γράφει αυτό το χαρτί επάνω. Πάση περιπτώσει, τόλισε σε μια μαθήτρια έπειτα από λίγες μέρες
Και της είπε ότι λέει μια τράπεζα. Αυτό λέει για τράπεζα, λέει να πάτε. Πού είναι, παιδάκι μου, λέει αυτή η τράπεζα, ερώτησε πού είναι η τράπεζα. Και πράγματι επήγε στην τράπεζα. Επήγε λοιπόν στον ταμεία εκεί, την παρέπεψε σε έναν άλλον, την είδανε και έγραφε να τη δοθούν 50 χρυσά νομίσματα. Λέγει, τι τον έχετε εσείς αυτόν? Τίποτα, λέει, ελεμοσύνη πήγα να ζητήσω, λέει, και μου έδωσε αυτό το χαρτί. Με συγχωρείτε, λέει, λέει τίποτα, να φύγω? Όχι, λέει, να μην φύγεις, να περιμένεις. Αλλά έχει κάμποσα. Με κάμποσα, λέει, συγγενή σας τίποτα? Πόσα, λέει, λέει. Λέει, να σας δώσουν 50 χρυσά νομίσματα. Α, λάθος, λέει, δώστε μου εδώ, δώστε μου εδώ. Λάθος, λέει, έκαμε ο άνθρωπος. Δώστε μου, δώστε μου. Βρε, εδώ που έκαμε λάθος, τα έχει γράψει σωστά. Τα έχει γράψει ολογράφος, τα έχει γράψει αριθμητικός. Τα έχει κάνει λάθος, είναι σωστά. Το ξέρουμε εμείς, την υπογραφή του είναι αυτή. Δώστε μου αυτό. Όχι, 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 αντίνατο, δώστε μου, δώστε μου. Δώστε μου, δεν θέλω, δεν θέλω τάρτα. Το παίρνει λοιπόν το σημείωμα, παίρνει την επιταγή και ξαναγυρίζει με φόβο το σπίτι. Και χτυπάει και φτάνει εκεί πέρα. Με συγχωρείτε, λέει, πάρα πολύ, λέει. Με συγχωρείτε. Τι λέει, συμβαίνει? Πέρασα, λέει, προημερών και μου δώσετε, λέει, αυτό το χαρτί. Λέει, ναι. Πήγες, λέει, και δεν σε αργύρω, θα και... Όχι, λέει, πήγα, λέει. Αλλά εδώ, λέει, μου δίδανε. Εδώ θα έχετε κάνει κάποιο λάθος, λέει. Για κοιτάξτε το, λέει. Εσείς θα θέλετε να γράψετε 5, λέει, και να γράψετε, λέει, 50. Α, λέει, ναι, λάθος έκανε. Βλέπεις, λέει, που το κατάλαβα εγώ. Και πάει μέσα και αλλάζει την επιταγή. Και το 50 προσθέτει ένα μηδενικό και το κάνει 500. Πάρτο, λέει, και πήγαινε στην ευχή σου και τώρα γνώριζε δεν έχω κάνει λάθος. Και πήγε και πήρε 500 αντί για 50. Ε! Τι κάνει η ταπείνωση? Τι κάνει ότι δεν αξίζω? Και μην νομίζουμε το τρώμε δικαιωματικά, διότι έχει το ψυγείο το δικό μας μέσα. Πού δεν τα έχει? Την ουσίνα αυτά που έχει μέσα. Πώς εσύ τα φοράς, πώς εσύ τα γλεντάς, πώς εσύ τα έχεις? Την ουσίνε. Το σκέπτεσαι την ουσίνε? Ε! Αν με ταπείνωση λοιπόν και με φόβο Θεού φοράμε ό,τι φοράμε, τρώμε ό,τι τρώμε, αναπαυόμεθα όπου αναπαυόμεθα, ο Θεός το ένα θα μας το κάνει 500 ακόμα πάνω θα μας δώσει. Όταν νομίζουμε εγωιστικά ότι εμείς αξίζουμε και θερκήμαστε εμείς και το κάνουμε τον ιδρωτά μας και εμείς είμαστε αυτοδημιούργοι και λοιπά, κάτι ψευταράδες αυτοδημιούργητοι και κάτι τιάστα, είναι πολύ λάθος αυτό το πράγμα. Και θα βρεθούμε μπερδεμένοι, αν όχι τον κόσμο, είναι εκείνο οπωσδήποτε. Εύχομαι και αυτά για απόψε να αφήσουμε μικρή ωφέλεια. Αμήν.